Είχαμε την ιστορία με τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού στη Βουλγαρία, ναι, με την ταρίφα των 300 ευρώ κτλ. Φαίνεται ότι. Που λέγανε καταστηματάρχες επάνω, εμείς δεν θέλουμε να τα ελέγχουμε και δεν θα τα ελέγχουμε, γιατί σωστά, δεν ξέρουμε εάν είναι αληθινά. Πέτσινα. Έτσι, αν είναι πέτσινα. Λοιπόν, η συνάδελφό μας, η Μπόικα Τανάσοβα, στην Βουλγαρία είναι κοντά μας. Καλημέρα, Μπόικα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Φαίνεται ότι δεν μένει στη Βουλγαρία αυτή η ιστορία, ε? Τι να σας πω τώρα, πριν λίγες μέρες πάλι είχαν συλλάβει τρεις ιατρούς, αφού διαπιστώθηκε ότι 250 άτομα βρισκόντουσαν στο εξωτερικό τη στιγμή που εμβολιάστηκαν. Δηλαδή πήραν έγγραφα και είχαν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρό Εμβολιασμό και τους έδωσαν πράσινα πιστοποιητικά, κυρίως για ταξίδια στο εξωτερικό, αφού έλειπαν από τη χώρα. Οπότε έχουμε ακόμα τέτοιες περιπτώσεις, αλλά εντάξει. Όλα αυτά, διότι όπως και εσείς έχετε εκεί τέμα και εμείς εδώ στην Βουλγαρία έχουμε τέμα. Χτες ανακοίνωσε ο βουλγαρικός, ας πούμε, διόδρας ότι 10% από ανθρώπους που είναι μέσα στο νοσοκομεία και είναι εμβολιασμένοι έχουν αρχίσει και ορισμένοι από αυτούς έχουν αποδειχθεί ότι έχουν πλαστά πιστοποιητικά. Οπότε ξεκινάνε οι αρχές και ερευνούν κάθε υπόθεση. Και καλά κάνουν, γιατί δεν μιλάμε και για μικρό ποσοστό. Εν τω μεταξύ, το ξέρεις πολύ καλά εσύ αυτό, ότι λένε ταξιδιώτες από τη Βουλγαρία ότι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν θέμα γιατί δεν τους δέχονται τα πιστοποιητικά. Σωστά? Ναι, και αυτό πραγματικά είναι ένα θέμα, διότι έχει αρχίσει αυτή η θυμή με πλαστά πιστοποιητικά από τη Βουλγαρία, όμως είναι ορισμένες οι περιπτώσεις. Διότι, ας πούμε, και εγώ και οι κουπέλες που δουλεύουν μέσα στα σπίτια και οι άνθρωποι που ταξιδεύουν, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς, έχουμε κανονικά και γνήσια πιστοποιητικά, οπότε και εγώ προσωπικά έχω το ίδιο θέμα με τα βουλγάρικα πιστοποιητικά. Είναι γνήσια, όμως με τη φήμη που έχει αρχίσει κυκλοφορεί ότι είναι πλαστά από τη Βουλγαρία τα πιστοποιητικά, έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν σας άφησα να περάσετε, δηλαδή προσπάθησα να έρθει στην Ελλάδα. Τι ακριβώς συνέβη με τη δική σου περίπτωση? Όχι, περνάμε κανονικά, αλλά εντάξει, μας κοιτάνε, έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, σε ορισμένα καταστήματα δεν μας αφήνουν να μπαίνουμε. Οι κουπέλες που σας είπα δουλεύουν μέσα στα σπίτια, οι περισσότεροι εργοδότες τους διώκουν από τις δουλειές, διότι λένε που έχει βουλγάρικο πιστοποιητικό, σημαίνει ότι είναι πλαστό, και όμως δεν είναι έτσι. Και να σας πω και η διαδικασία στη Βουλγαρία. Εμείς στη Βουλγαρία, για να πας να κάνεις ένα εμβολιασμό, δεν χρειάζεται να έχεις άμκα. Πηγαίνεις, συμπληρώνεις μια αίτηση και κάνεις τον εμβολιασμό. Ας πούμε, εγώ ήμουν μάρτυρας όταν πήγε η κόρη μου να κάνει εμβολιασμό. Ήρθε ένας Γάλλος, ήταν τουρίστας, συμπλήρωσε την αίτηση, του κάνανε εμβολιασμό, πήρε το πιστοποιητικό και έφυγε. Δεν χρειάζεται άμκα, προσωρινό άμκα. Τίποτα. Δηλαδή, πας, κάνεις μια αίτηση και οι περισσότερες γυναίκες που δουλεύουν εκεί μέσα στην Ελλάδα, μέσα στα σπίτια, δεν έχουν άμκα. Οπότε, για να κρατήσουν τις δουλειές τους, πηγαίνουν στη Βουλγαρία, που δεν χρειάζεται αυτή η διαδικασία, κάνουν το εμβολιασμό κανονικά και επιστρέφουν στην Ελλάδα με το πιστοποιητικό για να κρατήσουν τις δουλειές τους. Και όμως, οι περισσότεροι, κάποιες από αυτές, κάνουν τις δουλειές τους λόγω επειδή. Εντάξει, έχει η φήμη ότι τα βουλγάρικα πιστοποιητικά τους κοιτάνε καχύ. Ναι. Γιατί, για να δούμε τι θα βγάλει και η έρευνα των βουλγαρικών αρχών, αν μπορεί να βρει, γιατί άμα δεν έχουν άμκα από μία αίτηση, πώς θα βρεις τώρα ποιος έκανε και δεν έκανε το εμβόλιο. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, Μπόικα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν.